Σίγουρα είναι το απόγειο της επιτυχίας της ομάδας σε αυτά τα βραβεία. Νιώθω και εγώ προσωπικά καλά, αλλά χωρίς την ομάδα, τον Κλάους που είναι εδώ και τα υπόλοιπα παιδιά, αυτά τα βραβεία δεν θα ήταν πάνω σε αυτό το επίπεδο. Πολλά ατομικά βραβεία εγγυώνται ότι θα έρθουν και ομαδικά βραβεία ή μετράει κάτι άλλο? Eu îmi doresc acest lucru. Este foarte important pentru mine. Σίγουρα είναι για μένα προσωπικά σημαντικά, γιατί σημαίνει ότι κάνω καλή δουλειά, ας πούμε, είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς μέσα στο γήπεδο. Αλλά φυσικά θα προτιμούσα ένα ομαδικό βραβείο σαν εκείνο εκεί λίγο πιο μεγάλο στο τέλος της χρονιάς, το οποίο θα είναι το καλύτερο για όλους μας. Επειδή η συζήτηση τις τελευταίες μέρες και λόγω του αποτελέσματος στην Αγιάννα είναι για το αν αντέχει ο ΠΑΟΚ. Το αν αντέχει ο ΠΑΟΚ τώρα ίσως είναι λίγο υπερβολικό να ζητήσουμε από τον ίδιο τώρα. Ο ίδιος αντέχει να παίζει Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή, στο ίδιο τέμπο? Σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, γιατί δεν είναι μόνο η μεγάλη ένταση στα παιχνίδια και ο χρόνος αποκατάστασης, είναι και ο χρόνος που χρειάζεται για να προετοιμαστείς πνευματικά, ναι, και ψυχολογικά για το επόμενο παιχνίδι. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να συνηθίσουμε και να μάθουμε να το κάνουμε. Σε 12 μάτς με τον ΠΑΟΚ έχει 3 γκολ, 5 ασίστ. Είναι νούμερα που δεν παρακολουθούν σε αριστερό μπακ, παρακολουθούν σε μεσοεπιθετικό. Είναι πιο χαμηλό το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος και έχει αυτά τα νούμερα, ή είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον ίδιο, για την καριέρα του? Δεν θεωρώ ότι είναι το ένα και το άλλο, και σίγουρα δεν είμαι αρμόδιος για να κρίνω εγώ το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος και ειδικά ακόμα. Αλλά θεωρώ ότι εγώ προσπαθώ να βελτιώνομαι, προσπαθώ να αποδίδω καλά στα παιχνίδια και ίσως αυτό είναι που φαίνεται στους αριθμούς αυτούς. Επειδή και στο άλλο βραβείο, που παίρνει ο Κλάους, έχει συμμετοχή σαν τραπέζι, έχει δει συχνά τέτοια γκολ σαν αυτά που έβαλε ο Κλάους, και επειδή έχει τεράστια εμπειρία σαν παίκτης και παραστάσεις στο ποδόσφαιρο, θέλω να κάνει ένα σχόλιο για το ταλέντο του Κλάους, το εκτελεστικό. Ίσως από αυτό το βραβείο ένα μικρό τέτοιο μπλε είναι δικό μου. Το υπόλοιπο είναι καθαρά δικό του, γιατί μπορεί πάσα να ήταν καλούτσικη, αλλά το τελείωμα του ήταν και πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ όμορφο. Από αυτό που, από το λίγο που τον ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω πάρα πολύ για αυτόν. Το μόνο που με έχει πείσει από την αρχή είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ο οποίος θα μας βοηθήσει και ελπίζουμε να τον βοηθήσουμε κι εμείς. Να, έχει τις, να βγει πρώτος σίγουρα στο πρωτάθλημα και να μας βοηθήσει και εμάς ομαδικά. Σε αυτό το παιχνίδι που προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ κέρδισε, και σε 6 παιχνίδια που δεν προηγήθηκε, δεν έχει τίποτα γκολ, δεν κέρδισε. Είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα τύχης που έχουν συζητήσει τα χρόνια? Αν μπορείτε σπράστα, δεν Δεν έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη κουβέντα. Από τη δική του την πλευρά θεωρεί ότι δεν πρέπει κιόλας να γίνει. Γιατί η διαφορά ανάμεσα στο 1-0 και το 0-1 είναι και λίγο τύχη, είναι και λίγο νωρίς στη σεζόν για να μπορείς να κρίνεις από τόσο νωρίς κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα πάντα σε κάθε παιχνίδι που θέλει να έχει την μπάλα, θέλει να πετυχαίνει πρώτος γκολ. Και το μόνο που δουλεύει καλά και το μόνο που μένει είναι αυτά τα ατυχή αποτελέσματα στην αρχή του παιχνιδιού να μπορέσει πλέον να τα αλλάξει, όπως και στο παιχνίδι προχθές, ας πούμε, ήταν, θεωρώ ότι ήταν καθαρά τύχη. Σε προηγούμενη ευρώπηση του είπε πως το κρύο του αρέσει περισσότερο να συνειδήσει. Τώρα που λογικά μπήκαμε στην περίοδο που δεν υπάρχει πολύ ζήστη, παραπάνω μπορεί να πιέμει ο κόσμος, να τον είναι. Ήταν καθαρά ένα σχόλιο περισσότερο για το χρόνο του έξω από το γήπεδο και όχι τόσο μέσα. Αλλά το μόνο που μπορεί να πει αυτό από εδώ και πέρα για το μέλλον είναι μακάρι να είμαστε όσο περισσότεροι παίχτες αυτό που τα παίζει κάθε φορά με τα ίδια βραβεία εδώ, και ας μην είμαι εγώ και ας είμαι εγώ, να βοηθάμε την ομάδα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Și că vreau să-l am aici coleg de masă și pe Klaus. Και θα ήταν πολύ καλά να είμαστε συνέχεια εδώ με τον καλύτερο παίχτη, το καλύτερο γκολ ή ανάποδα, να είμαστε συνέχεια οι δυο μας εδώ.